κείμενο είναι αυτό ρε μαλάκα. Τι κείμενο είναι αυτό ρε φίλε. Ποιος θα κάτσει παραπάνω από ένα λεπτό βλέποντας αυτό το βίντεο χωρίς να το τονίσει ρε φίλε. Είσαι μαλάκα, τι διάλεξε το αίμα ή τι δίνεις. Μαλάκα. Χαίρετε Αλάνια. Το βίντεο αυτό προτάθηκε ή προτασήθηκε ή τέλος πάντων από τον Wake the fuck up Soander. Ακούσε το με φεντάνο τύπος. Respect. Το κείμενο που γράφτηκε για αυτό το βίντεο το έγραψε αυτός ο μαλάκας και θα ρω ότι ήταν κάπως, ξέρεις, αισιόδοξος με τη δουλειά που έκανε, αλλά έβαλε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες και οι περισσότεροι θα βαριόσασταν, οπότε θα το κάνω το βίντεο freestyle, θα κάνω freestyle βίντεο περί μαύρων τρυπών. Δηλαδή, έκανα βίντεο δύο λόγια για τους οποίους πρέπει να φοράς καπότα με κείμενο και θα κάνω βίντεο για τις σκοτεινές. Γαμώ την πουτάνα μου. Και θα κάνω βίντεο για τις μαύρες τρύπες freestyle. Αυτά είναι. Ας αρχίσουμε από λίγη βασική φυσική. Όπως έχω αναφέρει και σε άλλο βίντεο, κάθε μόριο του σύμπαντος έλκει οποιοδήποτε άλλο μόριο του σύμπαντος. Απλά επειδή αυτή η έλξη ισούται με το άθροισμα των μαζών των δύο αυτών αντικειμένων, να σου το πω έτσι, ας πούμε αυτό το κομπιούτερ συν αυτό το κινητό, και νομίζω διαιρείται για τη μεταξύ τους απόσταση όταν είναι δύο πολύ μικρά αντικείμενα και απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους, η έλξη αυτή είναι απειροελάχιστη. Τώρα, τι παίζει. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, το μόριο είναι η ελάχιστη μονάδα μάζας που μπορεί να υπάρξει υπό φυσιολογικές συνθήκες. Δηλαδή, αν πάρω αυτό το τηλεκοντρόλ, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν δουλεύει, και το κόψω σε δύο κομμάτια, έπειτα σε 4, έπειτα σε 8, σε 16, σε 32, σε 64, σε 128, σε 256 και ούτω καθεξής, μετά από αρκετά χρόνια πιστεύω, θα έχω φτάσει σε μία μονάδα μάζας, σε ένα μικρό κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να χωριστεί παραπάνω υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αυτό είναι ένα μόριο, είναι η μικρότερη... Αυτό είναι ένα μόριο, είναι η μικρότερη ποσότητα μάζας ενός υλικού που μπορείς να έχεις. Τώρα, το μόριο αποτελείται και αυτό από πράγματα. Ας πούμε, το μόριο του νερού, δηλαδή ουσιαστικά τα σωματίδια που δημιουργούν μια σταγόνα νερού, να σου το πω έτσι, αποτελούνται από 3 άτομα. Το μόριο του νερού αποτελείται από 3 άτομα, 2 άτομα υδρογόνου και 1 άτομο οξυγόνου. Το υδρογόνο και το οξυγόνο είναι χημικά στοιχεία. Υπάρχει ένας πίνακας με χημικά στοιχεία, λέγεται περιοδικός πίνακας των στοιχείων νομίζω, ή αλλιώς periodic table στα αγγλικά, ο οποίος περιλαμβάνει, δεν θυμάμαι, είναι 100 κάτι στοιχεία, τα οποία είναι τα βασικά στοιχεία που δημιουργούν όλες οι χημικές ενώσεις. Ας πούμε το νερό είναι χημική ένωση και αποτελείται από τα δύο χημικά στοιχεία, υδρογόνο και οξυγόνο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, υπό συνηθισμένες κατά κάποιον τρόπο συνθήκες που αναγνωρίζουμε οι άνθρωποι εδώ στη γη, λόγω των ιδιοτήτων τους, κάποια άτομα αντιδρούν μεταξύ τους και κάνουν τις χημικές ενώσεις. Παρά τα αυτά, υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης και θερμοκρασίας, αυτό αλλάζει. Ας πούμε, ο ήλιος ο οποίος είναι άστρο, είναι σαν τα άστρα που βλέπεις σε μεγάλη απόσταση, απλά είναι πιο κοντά, γι' αυτό φαίνεται πιο μεγάλος. Στον ήλιο δεν υπάρχουν μόρια, είναι όλα φτιαγμένα σε άτομα. Δεν ομαδοποιούνται λόγω μεγάλης πίεσης και θερμοκρασίας. Συνήθως δεν μπορείς να πάρεις δύο άτομα και να τα συνδέσεις μεταξύ τους, διότι λόγω, ξέρεις, τα ετερόνυμα έλκονται, τα ομώνυμα αποθούνται και μαλακίες και πούτσες μπλε, δεν μπορείς να θέσεις αρκετή δύναμη ώστε να τα πιέσεις μεταξύ τους. Παρά τα αυτά, τα άστρα δεν είναι απεξεγέλασε. Τα άστρα δεν είναι Άιντα. Μακάρι να ήταν Άιντα, αλλά δεν είναι Άιντα. Στα άστρα υπάρχει αρκετή θερμοκρασία και πίεση, ούτως ώστε να ενωθούν μεταξύ τους άτομα. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο υδρογόνου, το οποίο έχει ένα πρωτόνιο, τα πρωτόνια είναι υποατομικά σωματίδια, γιατί και τα άτομα χωρίζονται και αυτά σε υποσωματίδια. Το υδρογόνο λοιπόν, το οποίο έχει ένα πρωτόνιο στον πυρήνα του, ενώνεται με ένα άλλο άτομο υδρογόνου, το οποίο επίσης έχει ένα πρωτόνιο στον πυρήνα του, και αυτά τα δύο μαζί δημιουργούν έναν πυρήνα ήλιου, το ήλιο αυτό που το εισπνέεις και μιλάς σαν τον Ντόναλτ, σαν το Μίκι, όχι σαν τον Ντόναλτ,
Δημιουργούν λοιπόν τα δύο άτομα υδρογόνου με την ένωσή τους ένα άτομο ηλίου, το οποίο έχει δύο πρωτονία στον πυρήνα του. Αυτό λέγεται πυρηνική σύνδεξη. Τελικά σε μερικά σημεία χρήσιμο το κείμενό σου, μαλάκα, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Τώρα, τι γίνεται. Σε πολύ μεγάλα άστρα, πιο μεγάλα από τον ήλιο, ο ήλιος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά σε πιο μεγάλα άστρα γίνεται το εξής. Κατά τη διάρκεια εννοείται εκατομμυρίων ετών, το υδρογόνο που έχει το άστρο με την πυρηνική σύνδεξη μετατρέπεται σε ήλιο. Και ενώ συνεχίζεται γίνεται πυρηνική σύνδεξη υδρογόνου, το ήλιο που υπάρχει μετατρέπεται με πυρηνική σύνδεξη επίσης σε άνθρακα. Ο άνθρακας σε νέο, το νέο σε οξυγόνο, το οξυγόνο σε πυρίτιο και το πυρίτιο σε σίδηρο. Και εκεί στηρίζεται η δημιουργία των μαύρων τρυπών. Η πυρηνική σύνδεξη για να συμβεί χρειάζεται ενέργεια. Και όταν συμβαίνει, δίνει ενέργεια και δίνει κατά κάποιον τρόπο, ας το πούμε, παραπάνω ενέργεια από ό,τι χρειάζεται για να συμβεί. Όταν όμως η πυρηνική σύνδεξη φτάνει στον σίδηρο, εκεί αρχίζει ουσιαστικά ο θάνατος του άστρου, διότι ο σίδηρος δεν μπορεί να ενωθεί σε κάτι πιο βαρύ, οπότε πάβει να δημιουργείται τόση ενέργεια στο άστρο. Και αυτό είναι πρόβλημα για το άστρο. Τα άστρα λειτουργούν επειδή υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία αυτή είναι το εξής. Ο πυρήνας του άστρου είναι σχετικά συμπαγής και έχει πάρα πολύ μάζα και ασκεί βαρύτητα στα εξωτερικότερα τμήματα του άστρου. Ουσιαστικά τα τραβάει τα εξωτερικά τμήματα του άστρου προς αυτόν. Οπότε ουσιαστικά το άστρο τίνει να συρρυκνωθεί. Παρατάφτα συνάμα με αυτό, αυτό που γίνεται είναι ότι η πυρηνική σύνδεξη στον πυρήνα απελευθερώνει ενέργεια, η οποία βγαίνοντας προς τα έξω, οθεί το άστρο προς τα έξω. Οπότε η μάζα που υπάρχει στο κέντρο τραβάει το άστρο προς τα μέσα, η ενέργεια της πυρηνικής σύνδεξης σμπρώχνει το άστρο προς τα έξω και έτσι αυτή η ισορροπία επιτρέπει στο άστρο να υπάρχει. Όταν όμως η πυρηνική σύνδεξη φτάσει στο σημείο όπου παράγεται σίδηρος, ο οποίος δεν μπορεί να ενωθεί σε πιο βαριούς πυρήνες, τουλάχιστον όχι μέσα σε ένα άστρο, δεν το έχω ψάξει αρκετά για να ξέρω αν μπορεί να γίνει πυρηνική σύνδεξη, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέσα σε άστρο, τέλος πάντων, εκεί σταματάει να υπάρχει ουσιαστικά διάβαση ενέργειας από τον πυρήνα του άστρου διαμέσου των διάφορων στρωμάτων προς τα έξω, οπότε η ισορροπία χαλάει.